αυτές οι ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Άγιο Νικόλαο από θερμοπληξία. Πάμε στη Μέρη Καριωτάκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είναι μια είδηση, Μέρη, που πραγματικά δικαίως έχει σκορπίσει απίστευτη ανησυχία και έχει σοκάρει ολόκληρη την Κρήτη. Έχει σοκάρει ολόκληρη την Κρήτη, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως είναι τραγικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το τελευταίο περιστατικό αφορούσε ίσως μια περιπατήτρια, όμως εδώ δεν πρόκειται για περιπατητές, πρόκειται για κατοίκους χωριών πέριξ του Αγίου Νικολάου στην ενδοχώρα του νομού Λασιθίου, οι οποίοι διακομίστησαν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με συμπτώματα θερμοπληξίας. Τρία είναι τα θύματα, Στέλλα. Πρόκειται για έναν άντρα χτες το βράδυ, έναν άντρα 78 χρονών που έφτασε το βράδυ της Πέμπτης στο τμήμα επειγών του περιστατικού του νοσοκομείου με κάθε προσπάθεια ανάνυψης να αποβαίνει άκαρπη. Και δύο ακόμα άτομα που κατέληξαν σήμερα. Πρόκειται για έναν άντρα και μια γυναίκα που έφτασαν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου μέσω του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ τους διακόμισε. Μάλιστα, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, πρέπει να πούμε, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να σώσουν τη γυναίκα. Έφτασαν ως και στη διασωλήνωση, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα και αυτή να καταλήξει. Τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αρκετά άτομα έφτασαν στο τμήμα επειγών των περιστατικών με συμπτώματα θερμοπληξίας, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκαν και οι άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, επέστρεψαν στα σπίτια τους μέχρι σήμερα φυσικά και χτες το βράδυ που δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι εργαζόμενοι σήμερα στα ΤΕΠ, στο τμήμα επειγών των περιστατικών, δηλαδή του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, φάνταζε σαν να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα θερμοπληξίας να καταφτάνουν εκεί. Μάλιστα, χρειάστηκε να κατέβουν από τις κλινικές του νοσοκομείου στο τμήμα επειγών των περιστατικών και άλλοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν. Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ υψηλές και στο Λασίθι, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, φτάσαμε στον Άγιο Νικόλαο να έχουμε μεγαλύτερος από 43 και σε κάποιες περιπτώσεις κατά τόπου 44 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να πούμε ότι ο άτυχος άνδρας, ο 78χρονος που έφτασε το βράδυ της Πέμπτης στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, είχε ο ίδιος θερμοκρασία 44 βαθμούς, για να καταλάβουμε το μέγεθος. Πρέπει να πούμε επίσης ότι από τα δεκάδες περιστατικά που έφτασαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 6 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Πρόκειται για 2 άτομα που παραμένουν για νοσηλεία στην παθολογική κλινική και 4 άτομα που φιλοξενούνται στην καρδιολογική κλινική, εκεί σε ειδικά διαμορφωμένη καρδιολογική κλινική. Βεβαίως επιτηρούνται, είναι υπό παρακολούθηση από την παθολογική, ωστόσο έχουν προβλήματα και καρδιολογικά και γι' αυτό έχουν μεταφερθεί εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μία γυναίκα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, μπορούμε να πούμε, διότι έχει και προβλήματα καρδιάς. Πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Ο Άγιος Νικόλαος μετράει 3 νεκρούς από αυτό το παρατεταμένο καύσωνα. Μας περιέγραψε τα όσα διαδραματίστηκαν και σήμερα στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου στον Άγιο Νικόλαο. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλά περιστατικά θερμοπληξίας έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία και της υπόλοιπης Κρήτης. Ευτυχώς προφανώς με αίσια έκβαση. Μέρη Καριωτάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στην Κρήτη TV και τη Μέρη Καριωτάκη ο διοικητής του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. 2 περιστατικά το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα περίπου, τα οποία ήρθαν στα φουτουνά επειγών των περιστατικών, αλλά ήταν, βασικά ήταν ήδη νεκροί. Έγινε προσπάθεια, δεν ανήκησε κανείς. Το ΕΚΑΒ σας τους έφερε ή ο κόσμος? Ναι. Μεγάλη ηλικία, απάνω από 80. Και πρόκειται για γυναίκες, άντρες? Ένας άντρας είναι μια γυναίκα. Τι θερμοκρασίες έπιασαν σήμερα στον Άγιο Νικόλαο? Είχαμε 43-42, 40. Είστε ως νοσοκομείο σε ετοιμότητα για πανενδεχόμενο από εδώ και πέρα, ναι? Είμαστε βεβαίως. Mm-hmm. Όχι μόνο κάθε μέρα. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες του καύσωνα τέτοια περιστατικά? Θανάτους όχι.
πούμε, αλλά εντάξει, άτομα τα οποία είχαν παρευθεί από τη μεγάλη θερμοκρασία, ναι, ηλικιωμένα άτομα με υποκειμένα νοσήματα, ζοριστικά.